Ξάλλου προκαλεί είδηση ότι στα απογευματινά επιπληρωμή χειρουργία του Παγνή, που κατά τα άλλα δημιουργήθηκαν για να μειωθούν οι λίστες αναμονής, χθες το απόγευμα χειρουργήθηκε ασθενής με κάταγμα, έκτακτο δηλαδή περιστατικό, που πάντως καμία σχέση δεν είχε με οποιαδήποτε λίστα και οποιαδήποτε αναμονή. Πριν ολοκληρωθεί ούτε ένας μήνας από την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων, ξεγυμνώνεται πλήρως ποια είναι η πραγματικότητα του θεσμού. Δεν ξέρω αν ήταν έκτακτο ή άμεσο, ήταν ένα κάταγμα. Αυτά τα εννοείται ότι δεν μπορούν να μπουν στα απογευματινά χειρουργεία. Εννοείται ότι αυτά αντιμετωπίζονται με τον άμεσο τρόπο τον οποίο δικαιούνται σε ένα δημόσιο σύστημα υγείας. Το χειρουργείο αφορούσε ασθενή με κάταγμα στο χέρι, που αντί να καλυφθεί από τα πρωινά χειρουργεία, πήγε στο απογευματινό, με γιατρούς να εξηγούν ότι πριν καν συμπληρωθεί ένας μήνας από την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων, το σχέδιο του Υπουργείου για εμπορευματοποίηση και μόνο της υγείας ξεδιπλώνεται πιο ξεκάθαρα από ποτέ. Γνωρίζετε ότι η θέση μας ήταν ότι ναι, ας τον δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ως θεσμός. Δεν είμαστε καταρχήν ενάντια, αλλά αν λειτουργήσει ως θεσμός για να γίνει, για να εξυπηρετούνται τα έκτακτα και άμεσα περιστατικά, όχι, είμαστε κάθετα ενάντια. Το επιχείρημα ότι τα απογευματινά χειρουργεία μπαίνουν προκειμένου να μειωθούν οι λίστες, η ενιαία λίστα, η τεράστια που υπάρχει, είναι μια φενάκι. Γιατί αυτός ο ασθενής προφανώς δεν ήταν στη λίστα χειρουργείου. Οι υποσχέσεις πολλές, η κοροϊδία μεγάλη. Ας περιμένατε τουλάχιστον λίγο ακόμα προτού ξεδιπλώσετε το μέγεθος της πλεκτάνης που στείνετε σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας. Ας περιμένατε να κατακάτσει λίγο η αστερόσκονη που νομίζετε ότι τυλίγει το έργο σας. Στάχτη στα μάτια όλων μας είναι. Ούτε τα προσχήματα πλέον δεν κρατάνε οι όποιοι πρόθυμοι βρεθήκανε, γιατί τα περιστατικά αυτά με καταγγελίες πλέον επίσημα δεν είναι από τη λίστα αναμονής. Δεν είναι όμως μόνο το χειρουργείο για το κάταγμα που σοκάρει, αφού σύμφωνα με υγειονομικούς, στο Παγνή χειρουργήθηκε στα απογευματινά επιπληρωμή και καρκινοπαθής. Ναι, να μιλήσουμε για ένα προγραμματισμένο περιστατικό το οποίο περιμένει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν μπορούμε να μιλήσουμε ούτε για τα έκτακτα, ούτε για τα άμεσα, ούτε για τον καρκινοπαθή. Όσοι έχουν χρήματα μπορούν να λύσουν το πρόβλημα της υγείας τους ακόμα και στο δημόσιο νοσοκομείο, ενώ μέχρι σήμερα μπορούσαν να το κάνουν στον ιδιωτικό τομέα. Και όσοι δεν έχουν χρήματα θα περιμένουν αιωνίως σε μια λίστα. Για κοροϊδία έκαναν λόγο γιατροί του νοσοκομείου, εκφράζοντας την ίδια ώρα τον προβληματισμό τους αλλά και τη θλίψη τους και για τους συναδέλφους τους που χειρούργησαν στα απογευματινά ιατρία αυτά τα περιστατικά. Μπορεί να πιέζονται από τους ασθενείς, αλλά και πάλι αυτό δεν είναι δικαιολογία. Η δικαιολογία είναι ότι εγώ θα εκτελέσω στα απογευματινά μου χειρουργεία αυτόν ο οποίος είναι ένα τακτικό που περιμένει για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά αυτούς τους ασθενείς θα τους εξυπηρετήσω άμεσα και θα τους εξυπηρετήσω στο πρωινό χειρουργείο στα πλαίσια λειτουργίας του δημοσίου συστήματος υγείας. Αυτό πρέπει να το διασφαλίσουμε. Εμένα προσωπικά μου προκαλεί θλίψη. Γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά πράγματα στο σύστημα υγείας για πάρα πολλά χρόνια. Και εν πάση περιπτώσει το να συμμετέχουν στα απογευματινά χειρουργεία είναι ένα ζήτημα. Το να βάζουν επίγοντα είναι ένα άλλο, τελείως διαφορετικό. Την ίδια ώρα πάντως, μέσα στα νοσοκομεία ανακύπτουν κι άλλου είδους προβλήματα, αφού ασθενείς που έχουν πληρώσει για να χειρουργηθούν απαιτούν διαφορετικές παροχές αλλά και διαφορετική μεταχείριση από το προσωπικό. Έχουμε τραγελαφικά γεγονότα που μας καταγγέλουν οι εργαζόμενοι, ασθενείς να επιτίθενται σε εργαζόμενους γιατί φραστικά, γιατί δεν τους βάζουν σε ξεχωριστό θάλαμο ή επίσης ασθενείς να ζητάνε τον προσωπικό τους νοσηλευτή του θαλάμου γιατί έχουν πληρώσει.